σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μας κάνατε να περάσετε μαζί μας αυτή τη γιορτινή μέρα. Έχω τεράστιο τρακ, είναι φυσικό. Κύριε Μητσοτάκη, βοηθήστε με. Εσείς είστε χαρακτηριστικός ψύχρεμος άνθρωπος. Δεν έχετε πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Αποκάλυψε, κυρία Μητσοτάκη, ότι εσείς του κάνατε την πρόταση. Είναι αλήθεια, έτσι είναι, οι πληροφορίες σωστές? Είναι απολύτως αλήθεια. Πώς είναι, πείτε μου. Αν θέλετε, υπήρχε ένα ειδήλιο 6 μήνες, αρκετά έντονο. Και η Νέα Υόρκη με χιονοθεί, αλλά ρομαντική, πώς ωραία θέλετε. Τότε ακόμη. Η ατμόσφαιρα όλη αυτή, η χριστουγεννιάτικη, η εορταστική, σε μια στολισμένη πόλη. Νέοι και εμείς τότε. Ωραίοι και οι δυο μας. Και ξεκίνησε η κουβέντα αυτή. Για να ακριβολογούμε. Δεν βρέθηκα τυχαίως στη Νέα Υόρκη. Είχατε πάει επί τούτο. Είχα πάει και επίτηδες. Και ήταν φυσικό να πάρει το πράγμα αυτή τη συνέχεια. Ήταν δηλαδή ήδη όριμο, έτοιμο. Πείτε μου, κύριε Πρόεδρε, πόσο καιρό γνωριζόσασταν πριν, πόσο καιρό αγαπιόσασταν? Όχι πολύ. Μερικούς μήνες. Πού την είχατε δει για πρώτη φορά? Θυμάμαι μια φράση σας που έλεγε ότι αισθανόμουν πάντα επάνω μου καρφωμένα δύο μαύρα μάτια να με παρακολουθούν. Ήταν τα δικά της. Ναι, αλλά ήταν, ναι, ήταν περίπου τότε. Ήταν περίπου τότε την εποχή εκείνη στη Βουλή πήγαινε πολλοί κόσμος. Δεν υπήρχαν τα mass media, δεν υπήρχε τηλεόραση. Η Βουλή είχε πάντοτε πολλούς βουλευτές και τα θεωρία ήσαν γεμάτα. Και έτσι συνέβαινε πολλές φορές και κοπέλες και νέες κοπέλες και ωραίες κοπέλες να έρχονται και να κάθονται στα θεωρία της Βουλής. Και πράγματι εγώ έβλεπα δύο μαύρα μάτια να με κοιτάζουν από τα θεωρία πολλές φορές. Δεν προσδιόριζα ακριβώς τι ήταν, αλλά αργότερα κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον ερωτεύτηκα πρώτη. Τον είδα μια φορά, ψηλό, όμορφο, αγέροχο. Δεν κοίταζε πολύ γύρω του, πάντα σοβαρός. Μπορώ να σας πω και πιο βαρύς από ότι είναι τώρα. Διότι ίσως ο γάμος μας, επειδή εγώ είμαι πολύ ανοιχτόκαρδη και πιο γελαστή, έτσι άλλαξε λίγο και το δικός του χαρακτήρας. Τότε ήταν πολύ πιο βαρύς και πιο αμίλητος. Σας βοήθησε τότε ο Γκάρι Κούπερα, δεν κάνω λάθος. Ήταν της εποχής μας. Και έφερνε. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες εκείνης της εποχής, αυτό το ψιλοκρεμαστό είναι πάντα... Το ποιο? Ψιλοκρεμαστό. Υπάρχει μόνο ένας περιορισμός, κύριε Πρόεδρε, η Σεμίνα μου απαγόρευσε να κάνω πολιτική ερώτηση. Πολιτικά όχι, μας στάνουν τα πολιτικά όλες τις άλλες μέρες. Χριστούγεννα να μην έχουν πολιτική. Οτιδήποτε είναι πολιτικό. Εγώ χαίρομαι πάντως για την έκφραση που έχετε κάνει σε μια περίπτωση, την έκφραση αυγοτάραχο. Χαίρομαι δηλαδή ότι βλέπω ένα αυγοτάραχο. Της Μαρίκας. Εγώ το έχω πει. Ναι. Δηλαδή αυτά τα ντρόγινα είναι σπάνια πια στην Ελλάδα. Μα δεν είναι σπάνιο. Βέβαια. Πέστε μου. Είναι σπάνιο. Και δεν είναι το ανδρόγυνο μόνο, είναι και το τι έχει αυτό το ανδρόγυνο μπροστά του. Διότι εμείς πολλές φορές οι δυο μας, μετά από μια μεγάλη δυσκολία, γιατί στην πολιτική υπάρχουν δυσκολίες πολλές και στενοχώριες και πικρίες, σκεφτόμαστε ότι όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Μπρος στο πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε είναι η οικογένειά μας. Κύριε Μητσοτάκη, πού τη γνωρίσατε την κυρία Μαρίκα? Πού, πώς? Μα τη γνώρισε ένα βράδυ σε ένα χορό. Φορούσε ένα άσπρο φουστάνι, ήμουν μαζί με τον Κόκα τότε, είμαστε δύο νέοι, και τη γνώρισα για πρώτη φορά τότε. Τι έγινε? Από εκεί και πέρα συναντηθήκαμε μια-δύο φορές, δεν της τηλεφωνούσα. Πώς γίνεται αυτό? Συναντιόσασταν χωρίς να έχει? Όχι, θέλω να πω ότι μέχρι ότου αποφασίσαμε να είμαστε μαζί, συναντηθήκαμε μια φορά, δύο φορές, μου άρεσε, της άρεσε κι εγώ, ποιος θα έκανε την πρώτη αρχή. Τελικά, τέλος πάντων, βρεθήκαμε μαζί, κάναμε παρέα. Κάναμε παρέα από το καλοκαίρι. Σε εκείνη. Κοιτάξτε, εγώ εκείνη εποχή ήμουνα ήδη 33 ετών. Αυτά είναι 22, έχω 11 χρόνια διαφορά. Ήταν δύσκολο για μένα να παντρευτώ. Γιατί? Γιατί όταν φτάσει ένας άντρας σε μια ορισμένη ηλικία, παντρεύεται δυσκολότερα. Γι' αυτό εγώ συμβουλεύω όλους, παντρευτείτε νωρίτερα, στα 30. Όσο μεγαλώνεις, τόσο γίνεσαι πιο δύσκολος. Και δεν θα παντρευόμουν ίσως πολύ εύκολα, αν δεν έβρισκα τη Μαρίκα, η οποία ήταν
μ' άρεσε πολύ, την αγάπησα πολύ, ήταν και πολύ θερμή κοπέλα, έτσι, αυθόρμητη. Το βοήθησε πολύ στο να δημιουργηθεί ή στο να προχωρήσει αυτός ο γάμος. Βρήκα τον άνθρωπο που μπόρεσα μαζί του να κάνω μια ζωή, μεγάλη απόφαση. Κύριε Μητσοτάκη, προσέξατε ότι η διήγησή του είναι πολύ προσεκτική. Δεν λέει τίποτα από εκείνα τα καταπληκτικά που λέτε εσείς, τις λεπτομεριούλες που την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα. Για πείτε μας εσείς. Είναι βαρύς και προσεκτικός. Είναι προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός. Εγώ είπα, είμαι γυναίκα, είμαι αυθόρμητη. Στα Καλλιστεία τι είχε συμβεί τότε που είχε βγει η Ντέζη Μαυράκη? Εκεί άρχισε το ειδήλιο. Τότε που βγήκε η Ντέζη Μαυράκη, Μισελάς. Εκείνο το βράδυ, ήταν συγγενής της Ντέζης. Και εγώ είχα πάει με μια άλλη παρέα. Πώς το λέτε εσείς, Ομορφόσοβο? Ομορφόσοβο. Ομορφόσοβο, δεν κάναμε και ωραία παιδιά. Πολύ. Το Ομορφόσοβο συνεχίζεται. Και άρχισε τότε το ειδήλιο. Είναι μεγάλο πράγμα, ένας μεγάλος έρωτας. Πολύ μεγάλο. Και δεν ξέρω σήμερα αν τόσα πολλά από τα νέα παιδιά μπορούν να το ζήσουν αυτό. Βέβαια, 100% δεν είσαι σίγουρος εις από την ώρα που παντρεύεσαι. Μετά το γάμο καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Και είναι λογικό και δυνατό να συμβεί να μην ταιριάσουν οι δύο άνθρωποι. Εμείς, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε πρόβλημα. Θα μας πείτε γιατί τη λέτε Κοπέρνικο? Ήταν μια φορά, τα πρώτα χρόνια του γάμου μας, για πολλά χρόνια, ταξιδεύαμε συχνά στο εξωτερικό. Ταξιδεύαμε μόνοι. Αργότερα παίρναμε μερικές φορές και τα παιδιά μικρά όταν ήταν. Και ταξιδεύαμε συνήθως στην περιοχή των Άλπαιων, με ένα μικρό αυτοκινητάκι. Ένα μικρό φορτάουνους είχαμε, πάντοτε μικρά αμάξια. Μια μέρα πηγαίνοντας στις Άλπεις απάνω σε κάποιο βουνό, παρακολουθούσαμε το ποτάμι, όπως έτρεχε, το Ρήνο, και μου λέει η Μαρίκα, γιατί τρέχει το ποτάμι? Και ξαφνικά της έρχεται η έμπνευση, α, κατάλαβα, επειδή η γη είναι σφαιρική. Κάνω και χαρακτήρα. Από τότε την ονόμασα Κοπέρνικο. Δικαίως. Παραμένω. Της έμεινε το όνομα. Υπάρχει μια έκφραση που κυκλοφορεί μεταξύ σας, αρβανίτικο κεφάλι. Ποιον αφορά? Η Μαρίκα είναι αρβανίτισσα. Αρβανίτικο κεφάλι. Η Μαρίκα από καταγωγή είναι από την Ίδρα και από τις Σπέτσες. Η γιαγιά της από την Άντρο στον Πατσί μιλούσε αρβανίτικα. Και εγώ την έλεγα αρβανίτισσα. Και μάλιστα κάποτε που κουβέντιαζα με τον Περίφα. Δεν είναι πολιτική αυτό που θα πω, είναι αστείο μάλλον. όταν ο Μπερίσσα για πρώτη φορά τόλμησε να μου πει ότι υπάρχει αλβανική μειονότητα στην Ελλάδα, του είπα προφανώς εννοείς τη γυναίκα μου. Μόνο τέτοια αλβανική μειονότητα γνωρίζω εγώ στην Ελλάδα. Είναι πεισματάρα? Όχι, δεν είναι καθόλου. Είναι φωνακλού. Αγριεύει, φωνάζει. Αλλά τις περνά αμέσως, ηρεμεί αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα. Είμαστε τελείως αντίθετοι χαρακτήρες. Αν είμαστε όμοιοι, δεν θα είχαμε περάσει καλά. Πόσα χρόνια μαζί. Αναρωτιέμαι τι κάνουμε με την πεθερά όταν δεν έχει χιούμορ. Α, την προσέχομαι. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Με την πεθερά μου οι σχέσεις μου είναι θαυμάσιες. Τολμώ να πω ότι με αγαπά πιο πολύ εμένα από την κόρη της. Είναι αλήθεια αυτό, κυρία Μητσοτάκη? Σχεδόν. Πάντως όσο εμένα, για να μην ζηλεύω, όσο εμένα. Έχουμε θαυμάσεις σχέσεις και αποφεύγομαι κάθε τι. Έχω και νέα και πολύ καλοστεκούμενη μαμά. Πολύ καλοστεκούμενη. Νέα είναι σχετική. Δεν έχει σημασία. Έχουμε ερωτήσεις από κάτω, να τις ακούσουμε παρακαλώ. Κυρία Μητσοτάκη, θα σας παρακαλούσα να μας μιλήσετε λίγο για την περίφημη μαγειρική σας. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του συζύγου σας? Βεβαίως, θα το πω αμέσως. Η περίφημη μαγειρική μου, η οποία πλέον έχει γίνει χιουμοριστικό θέμα σε διάφορες εφημερίδες, και ομολογώ καμιά φορά διαρωτώ με, γιατί πρέπει να κοροϊδεύεις μία νοικοκυρά, Ελληνίδα, μάνα, κανονική απλή γυναίκα, όπως είστε όλες εσείς, είμαι και εγώ, δεν είμαι τίποτε παραπάνω,
η οποία μαγειρεύει. Γιατί τη ζηλεύει, είναι απλό. Δεν μπορεί να το κάνει εσύ. Και ένα χόμπι να μαγειρεύει. Και ένα χόμπι να καλεί φίλου στο σπίτι, να κάνει διάφορα μεζεδάκια ή κανένα νόστιμο φαΐ. Δεν είμαι πολύ ειδική στα γλυκά. Κάνω μερικά γλυκά, πολύ λίγα. Αυτά τα αφήνω στην κόρη μου την Κατερίνα. Αλλά μου αρέσει. Ποιο είναι το αγαπημένο του φαΐ τώρα? Ο μπακαλιάρο. Καινούριο είναι. Όχι αυτό. Τώρα, πάντοτε. Ξυπνούμαστε. Μένω σταθερό εγώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, του αρέσουν πολύ τα όσπρια, τα λαδερά. Κυρίως όπου. Το βραστό. Το βραστό κρέας. Όπου κυριαρχεί το λάδι, να πούμε. Το ελαιόλαδο. Και τα χόρτα. Ναι. Τα χόρτα. Στα μαγκάθι αυτό το. Στα μαγκάθι βεβαίως. Όπου κριτικό. Τώρα, ας πούμε, προχτές αμέσως έφτασε από τα Χανιά το πρώτο αγκουρόλαδο που λέμε αγκουρέλαιο, το οποίο ήρθε πράσινο-πράσινο και μπήκε στην πρώτη φάβα χτες. Και στα μαγκάθι βέβαια. Του αρέσει να μασάει και καρότα. Και μασάει και καρότα. Όχι, δεν μασάω καρότα εδώ. Δημόσια τρώω καρότα ομά. Τρώγω καρότα, ναι, ομά, όπως τρώγω ομά λαχανικά και τις αγκινάρες τις τρώγω μες. Ακριβώς. Αυτό που το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου σε όλη την Κρήτη, αλλά και το ξέρουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όταν περιοδεύω εκείνη η εποχή της αγκινάρας, με έχουν πάντοτε ένα πιάτο με αγκινάρες καθαρισμένες, με λεμόνι και με αλάτι. Είναι ο καλύτερος μεζές. Εγώ τρώω αγκινάρα ομή με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και είναι και πολύ ωραίος μεζές για κρασί, το συνιστώ. Τα ξεροτίγανα. Τα ξεροτίγανα. Ναι. Ενθουσιάστηκε ο κύριος Μπους. Ναι, τα ξεροτίγανα και αυτά είναι κριτικό είδος. Μου έκανε εντύπωση από αυτή την επίσκεψη που είχε κουφαθεί από τα τζιτζίκια και το μεταδώσανε όλα τα πρακτορία σε όλο τον κόσμο, ότι ο θόρυβος και η μουσική της Κρήτης, δηλαδή της Ελλάδας, είναι ο ήχος του τζιτζικιών. Χαλούσε ο κόσμος εκείνη την μέρα τα τζιτζίκια. Ήταν περίεργη. Την πρώτη επίσκεψη, την επίσημη την πρώτη, επίσκεψη. Την επίσημη, λέτε, επίσκεψη, ναι. Ήταν κάτι το φοβερό. Δεν ήξερα πώς να τα διώξω. Είχαμε πάρει κάτι μεγάλα κλαριά με φύλλα να τα διώξουμε από πάνω από το τραπέζι. Ο Μπούς δεν ήξερε τα τζιτζίκια και δεν ήξερε το αγκουρόλαδο. Αυτό δεν ήξερε. Τουλάχιστον έφυγε ενημερωμένος. Τελείως. Και στο τέλος του χαρίσαμε και αγκουρόλαδο. Αυτό είναι. Γιατί το είπαμε παρθένο λάδι, virgin oil, και στην αρχή κοροϊδεύανε την παρήκα μεταξύ τους. Τι είναι αυτό το virgin oil, δεν το είχαν ξανακούσει. Του δώσαμε όμως δύο τενεκέδες λάδι, οι οποίοι είχαν μεγάλη περιπέτεια για να φτάσουν στο Λευκό Οίκο. Διότι ενώ τους δώσαμε στον πρέσβη τότε, στο Θεωρείτε στο ότι τον λαδώσατε ή όχι? Όχι, 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 αλλά... για άλλους λόγους σε δυσκολεύτηκε. Η είσοδος τροφίμων στην Αμερική είναι αυστηρά απαγορευμένη και ελεγχόμενη. Ακόμη και για τον πρόεδρο. Και οι Αμερικανοί είναι πάρα πολύ σχολαστικοί στο να προσέχουν τον πρόεδρο. Λοιπόν, το είχαμε δώσει του Σωτήρχου δύο τενεκέδες. Το λάδι δεν έφτασε. Μετά μερικές εβδομάδες ήρθε η αδελφή του Μπους, μας παρακάλεσε λοιπόν, την περιποιηθήκαμε, την ρωτήσαμε, πήρε ο Τζόρτζ το λάδι, λέει δεν έφτασε το λάδι. Μα πώς, αφού το δώσαμε εμείς, της ξαναδίνουμε δύο δεύτερους δενεκέδες και εκ των υστέρων εμάθαμε την ιστορία για να μπει, λέει, στο Λευκό Οίκο το λάδι, διότι φοβόντουσα την είσοδο, δεν το επέτρεπαν την είσοδο για λόγους ασφαλείας. Έγραψαν απάνω με μεγάλα γράμματα «For external use only». Φοβάμαι όμως και έτσι ότι... έφαγε ο Μπούς. Φοβάμαι όμως ότι ανοίξατε φάμπρικα πολύ άσχημη, γιατί πρέπει να πηγαίνεις στην Ελλάδα. Ας το ξαναστήλαμε. Όχι, εγώ το ξαναστέλνω και πέρυσι ξαναέδωσα. Εγώ κάνω αυτή την προπαγάνδα του λαδιού. Μα στήξε κάτι παραπάνω, Μπούς, τελικώς, έτσι δεν είναι? Με τα ντολμαδάκια τώρα, κάποιοι πολιτικοί ηγέτες είχαν ξετρελαθεί, έτσι δεν είναι? Γενικώς με κοροϊδεύουν. Τι πρωτοσέλιδο είχε γίνει? Αγαπητοί μου, σε μήνα με κοροϊδεύουν με αυτά τα ντολμαδάκια και δεν τολμώ να τα ξαναπώ σε λίγο. Θα τα ξαναψήνω και στο σπίτι μου και θα είναι κρίμα. Δεν βαριέσαι. Ακούμε τις ερωτήσεις, παιδιά. Κυρία Μπιτζοτάκη, σας χαρακτηρίζουν σιδηρά κυρία. Εσείς παλαιότερα είχατε δηλώσει και το θαυμασμό σας για την κυρία Θάτσερ. Πότε η σιδηρά κυρία γίνεται μια εύθραστη γυναίκα? Σιδηρά κυρία. Εσείς. Δεν είμαι τόσο σιδηρά. Το τι με χαρακτηρίζουν και το τι είμαι. Μα, δεν βαριώσεστε. Όλα αυτά είναι λόγια. Δεν είμαι. Εγώ είμαι ένας βαθύτατα συναισθηματικός άνθρωπος. Όπως λέει και ο άνδρας μου, φωνάζω ξαφνικά. Βάζω κάτι φωνές, οι οποίες μου περνάνε αμέσως. Δεν. Τόσο σιδηρά κυρία όσο είναι η κυρία Θάτσουρ, δεν είμαι καθόλου. Με έκανε μεγάλη εντύπωση άμα τη γνώρισα, όπως μου έχουν κάνει και άλλοι ηγέτες μεγάλη εντύπωση. Λέω ότι κάποτε θα γράψω ένα βιβλίο.
Να η είδηση. Καταπληκτικά παρασκήνια γνωρίζει. Σκεφτείτε από... να γράψει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Εντάξει, παρασκήνια. Είναι μικρή ιστορία της πολιτικής. Πάντα υπάρχει. Έτσι. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε συγκρουστεί ποτέ πολύ για προσωπικά σας θέματα? Έχουμε συγκρουστεί. Για ζήλια, για τέτοια. Όχι, δεν με έχει ζηλέψει ποτέ. Δεν σας έχει ζηλέψει. Μπα, καημός μου. Πώς το καταφέρατε αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Όχι, εγώ δεν ζηλεύω. Ναι, γιατί, πώς το γιατί δεν ζηλεύω, απλούστατα. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία τα έχει κανείς από, από φυσικού του. Εγώ, ας πούμε, δεν ζηλεύω ποτέ, δεν ζήλεψα ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Τη γυναίκα μου την αγαπώ, αυτό δεν σημαίνει πως τη ζηλεύω. Δεν φοβάμαι, μια γυναίκα ποτέ... κολακεύεται όταν ζηλεύει. Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, αλλά αυτό αφού δεν μπορώ να ζηλέψω, τι να κάνω. Άντε λίγο. Πάντως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δυο άνθρωποι που παντρεύονται χρειάζονται και ορισμένα χρόνια για να συνηθίσει πλήρως ο ένας τον άλλο. Και ότι χρειάζονται να κάνουν συγκαταβάσεις. Και ο ένας και ο άλλος. Εμείς πήγαμε καλά, δόξα τω Θεώ, γιατί είμαστε και διαφορετικοί χαρακτήρες. Πολύ. Εσείς, κυρία Μητσοτάκη, τον έχετε ζηλέψει? Την αλήθεια. Πώς? Πώς? Αλήμα. Από πάντα μέχρι τώρα. Μεσολογικά. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει ο ίδιος. Ποτέ δεν έχω κάνει ανοησίες και θα σας πω τι. Αυτά τα τρομερά τηλεφωνήματα στο γραφείο, είναι εκεί, δεν είναι εκεί, που κάνουν μερικές γίνες. Δεν κάνω. Έχω κάνει ποτέ, τέτοια πράγματα. Να σας πω και ένα άλλο. Δεν θέλω να δημιουργήσω τη δυστυχία μου. Να μου μπει η ιδέα, και αυτό συμβουλεύω πάρα πολύ κόσμο, να μου μπει η ιδέα, α, πού είναι. Τι πηγαίνεις γυρεύοντας. Πηγαίνεις γυρεύοντας. Δεν σας έδωσε ποτέ καμιά αφορμή να τον ζηλέψετε? Δεν το πιστεύω. Πώς δεν μου έδωσε? Και πώς αντιδράσατε, τι κάνατε? Με διάλογο? Ό,τι λίγο έτσι. Όχι, τίποτα, τίποτα. Δεν έχω κάνει σκηνές, ζήλες, ποτέ, δεν ποτέ. Έχω κάνει. Εμείς μπορεί σε άλλα πράγματα να είχαμε πρόβλημα καμιά φορά, ξέρω εγώ, ότι δούλευα πολύ. Αυτό κυρίως. Να σας πω την αλήθεια κυρίως αυτό. Ξέρετε, ήμουν νέα τότε. Πολύ νέα. Το πρώτο βράδυ, θα σας πω εγώ, όχι το δεύτερο βράδυ του γάμου μας. Το δεύτερο, παντρευτήκαμε Σάββατο. Το τρίτο. Σάββατο, Κυριακή. Δευτέρα και τη Τρίτη. Δευτέρα, Τρίτη φεύγαμε τότε. Τετάρτη με το... φύγαμε. Δευτέρα και Τρίτη ήσουν στη Βουλή. Δευτέρα και Τρίτη είχα μια μεγάλη επερώτηση εγώ τότε στη Βουλή. Ήμουν βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου τότε. Εγώ το θεωρούσα φυσικό. Είχα Βουλή, της είπα, σηκώνομαι και φεύγω στη Βουλή. Μαρίκα κατέβασε μούτρα φυσικά. Σου λέει καινούργια νύφη, είμαι δυο ημερών, με αφήνεις και πας στη Βουλή. Αυτό ήταν, ας πούμε, σε γενικές γραμμές το πρόβλημα. Μετά φυσικά αργότερα. Γενικά, ξεχνάς ένα άλλο, ότι κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν κατέβαινε και κάθε Αθήνα. Σαββατοκύριακο. Γιατί τώρα τη μετέφερα με το καλάθι. Και όταν έφτανα, είχαμε το σαλί τότε που λέγαμε έναν αράπη, συμπαθέστατο, γλυκύτατο άνθρωπο που σε αρπούσε. Την τώρα το παιδί πρόσεχε, του λέω μη σε νοιάζει κύριε Κώστα. Στο καλάθι λέει, τώρα. Στο καλάθι τώρα έβγαινε από το καλάθι. Από το καλάθι. Πηγαίναμε, η Μαρίκα ερχόταν μαζί μου, πήγαινε στα χωριά της Κρήτης. Πολλές φορές κοιμόμαστε και στα χωριά. Τότε δεν υπήρχαν ευκολίες, μα καθόλου ευκολίες, δεν έχει καμία σύγκριση. Πάτε τώρα 40 χρόνια πίσω, δεν έχει καμία σύγκριση με τη σημερινή ζωή στα χωριά. Η Μαρίκα μια χαρά πήγαινε, τα κατάφερε πάντοτε με τον κόσμο, δεν έχει κανένα πρόβλημα τους ανθρώπους. Και την αγαπούσαν πολύ και είναι παντού γνωστή από τότε. Άρχισε να γνωστεί ως κυρία Μαρίκα. Δεν την ξέρουν αλλιώς. Με το μικρό της εννοώ. Ούτε. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πλέον την ξέρουν ως κυρία Μαρίκα. Ντύθηκα στις εκπτώσεις του Μινιόν. Και μαζί μου ντύθηκε η γυναίκα μου, το παιδί μου και το σπίτι μου. Με έκπτωση έως και 65%. Η γυμνή αλήθεια για τις εκπτώσεις μόνο στο Μινιόν. Διπλό παιχνίδι στο θέατρο Αλφα. Μια παράξενη αστυνομική ιστορία με χιούμορ και δράση. Με μυστήριο και εκπλήξεις. Με πάθος και έρωτα. Ένας άντρας και ο δίδυμος αδερφός του. Δύο ρόλοι για τον Δάνη Κατρανίδη. Η γυναίκα του αδύναμη. Η οικονόμος αδίστακτη. Ο ιδιόρυθμος συμβολιογράφος και ο ιδιότυπος επιθεωρητής. Η ισορροπία ανατρέπεται.
Διπλό παιχνίδι για όλους. Απρόσμενες εξελίξεις. Απροσδόκητη η κορύφωση. Με τον Δάνη Κατρανίδη, τη Χριστίνα Θεοδροπούλου, τον Τρίφωνα Καρατζά, τη Μελίνα Μποτέλη, τον Κώστα Κοντογιάννη, τον Σπύρο Σπανδίδα, τον Μιχάλη Κοβανίδη. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Διπλό παιχνίδι στο Θέατρο Αλφα. Τα οικογενειακά πάρτι. Μην τα παίρνετε σοβαρά. Αποδράστε. Έρχομαι αμέσως. Twix με καραμέλα, σοκολάτα και τραγανό μπισκότο. Όλα διπλά. Twix. Αποδράστε διπλά. Twix. Αποδράστε γλυκά. Καλά, κοίτα τραπεζομάντιλο, άψογο. Και τι δεν είχε πάνω του. Να ένας λεκές από κοκκινιστό. Και εδώ μισή τούρτα σοκολάτα. Πώς και έτσι, άλλαξες πλυντήριο? Όχι, άλλαξα απορριπαντικό. Ορίστε, νέο σκιπ με διπλό σύστημα δράσης κατά των λεκέδων. Πολύ σωστά κάνατε και διαλέξατε το νέο σκιπ με διπλό σύστημα δράσης. Γιατί η Siemens το δοκίμασε με άριστα αποτελέσματα στους πιο δύσκολους λεκέδες και στα νέα της πλυντήρια με φάση control. Κοιτάξτε, το νέο σκιπ αφαιρεί τελείως όχι μόνο τους λιπαρούς λεκέδες όπως η σάλτσα, αλλά και τους χρωματικούς όπως η σοκολάτα. Αν έχετε λοιπόν δύσκολους λεκέδες σαν αυτούς, η Siemens συνιστά νέο σκιπ με διπλό σύστημα δράσης. Για τέλεια αποτελέσματα κανένα δεν είναι καλύτερο. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν σκιπ. Αυτοί ξέρουν. Την προειδοποίησα λοιπόν και της είπα ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, μου δεν με πειράζει, θα κάνω τη ζωή που εσύ ακολουθείς και πράγματι το έκαμε και με βοήθησε ουσιαστικά. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι κάποτε πρώτου παντρευτού μου είπε, ξέρεις, εγώ δεν θέλω να βαριέμαι, δεν μπορώ να βαριέμαι. Της είπα, είναι το μόνο που μπορώ να σου εγγυηθώ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, περάσαμε πολλά. Πολυτάραχη είναι η ζωή. Ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, τι είναι εκείνο που αγαπάτε περισσότερο στη σύζυγό σας και για ποιο πράγμα την παραδέχεστε? Η Μαρίκα έχει πολύ καλοσύνη και πολύ ανθρωπιά και έχει και πολύ σωστό ενστικτό και δίκαια κρίση. Δηλαδή δεν χαρίζεται, αλλά τουλάχιστον συνειδητά δεν αδικεί ποτέ. Και έχει και πολύ αγάπη για τους γύρω της. Και για μένα φυσικά, αλλά και για τα παιδιά της. Και για όλο τον κόσμο, γύρω της όπου μπορεί. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός σύντροφος. Εμείς έχουμε μάθει να ζούμε μαζί. Δεν βαριέται ο ένας τον άλλο, αν θέλετε. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε έναν δρόμο. Εγώ όταν φτάσω στο σπίτι, τον πρώτο άνθρωπο που θα ζητήσω είναι τη γυναίκα μου. Και μπορούμε πολλές φορές τα βράδια, και όταν ήμουν πρωθυπουργός και τώρα και όταν έχουμε πολλές δουλειές, δεν μας αρέσει πολύ να βγαίνουμε. Μπορούμε να περάσουμε το βράδυ μαζί, κουβεντιάζοντας, διαβάζοντας, βλέποντας τηλεόραση, ακούγοντας μουσική, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι η μόνη δηλαδή που θα μπορούσε να γράψει τη βιογραφία σας τρυφερά και σκληρά ταυτόχρονα? Α, δεν ξέρω. Γιατί κάποτε είχε πει ότι είσαστε τόσο πολύ ψύχρεμος, ώστε μπορεί να σας κόψει κανείς κομμάτια και να σας πάρει για βάλιο μου. Ναι. Η Μαρίκα το έχει πει και καμιά φορά την ενοχλεί η ψυχραιμία μου. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ανέσθητος, συναισθηματικός άνθρωπος είμαι, αλλά δεν αντιδρώ ποτέ. Δεν μπορεί να καταλάβεις τα αισθήματα. Ίδιος η μαμά του, έτσι ήταν η μητέρα. Το έχω πληρωμήσει από τη Μαργαρίτσα τη μητέρα μου, ναι. Είμαι κυριαρχό πλήρως του εαυτού μου και γι' αυτό σε ευκαιρία, ας πούμε, έχω το ιδίωμα να μην φοβάμαι ποτέ. Δεν αισθάνθηκα ποτέ στη ζωή μου το αίσθημα του φόβου. Ούτε τις πιο μεγάλες τίποτα. Αν ήμουν κατάδικος εις θάνατον και μόνο στο απόσπασμα δεν έφτασα, δεν φοβήθηκα την τελευταία ώρα. Δεν ζηλεύω ποτέ που σας έλεγα και συγκρατούμε πάρα πολύ. Ο οδοντογιατρός μου, ας πούμε, έχει το πρόβλημα. Δεν ξέρει πώς θα με αντιμετωπίσει, διότι δεν αντιδρώ ποτέ. Πονώ, δεν θα καταλάβεις από το πρόσωπό μου. Είπα, οι γιατροί έχουν πρόβλημα. Είμαι πολύ ευαίσθητος πελάτες, είμαι πολύ ανέσθητος.
Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Πάντως για να πάει στον οδοντογιατρό του μια φορά πήρε το λεωφορείο και έγινε τεράστιο θέμα. Όχι στον οφθαλμία τροπή. Σε γιατρό. Ο οδοντογιατρός ακόμη χειρότερα. Παίρνει το αεροπλάνο. Εγώ έχω τον οδοντογιατρό στα Χανιά. Δεν αλλάζω. Μένω πιστός. Εγώ βασική μου ιδιότητα είναι και αυτό τη λέω τη Μαρίκα. Ότι μένω πιστός εγώ στις συνήθειές μου. Τα παλιά μου ρούχα, ας πούμε, δεν τα χαρίζω. Προτιμώ τα παλιά από τα καινούργια κοστούμια. Δεν αλλάζω εύκολα. Και γι' αυτό όταν καμιά φορά με μαλώνει και μου φωνάζει ότι μα δεν είσαι μοντέρνος, δεν αλλάζει. Τη λέω, άσε καλύτερα. Δεν είναι... Όσα όταν δεν αλλάζει συνήθειες και μένεις πιστός στα παλιά, είναι πάντα καλύτερα. Ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, κατάγεστε από την Κρήτη, γνωστή για τις μαντινάδες της. Ποια μαντινάδα αρέσει στην κυρία Μητσοτάκη? Να σας την πει η ίδια. Την πρώτη που μου είπε. Ποια? Η πρώτη είναι, θα σας την πω εγώ. Ρόδο σου μπέμπω αγάπη μου, του Ρόδου κάνω χάρη. Απ' τη δική σου ομορφιά και εκείνο για να πάρει. Μπράβο! Και μια άλλη μαντινάδα ήταν... 20 και αν τα μοιραστούν τα όμορφα σου κάλλη. Όλες θα γίνουν όμορφες και όμορφοι θα σε πάλι. Καταπληκτικό. Και πολλές άλλες. Και πολλές άλλες. Κυρία Μητσοτάκη, αυτά σας έλεγε. Είναι είδες πως πέφτεις. Πέφτεις αναγκαστικά. Κατευθείαν. Και άμα είναι σοβαρός κιόλας. Ποιο είναι το πιο τρυφερό πράγμα που κάνατε για εκείνο στην αρχή της, του ειδηλίου? Το πιο τρυφερό. Εκείνο σας έλεγε μαντινάδες. Εσείς? Του δίνα την αγάπη μου. Αυτό είναι σίγουρο. Λέω κάτι χειροπιαστό. Μπαλωθιές, η κυρία Μητσοτάκη. Λίγο είναι αυτό. Είναι το άπαν. Αλλά λέω και με τα χρόνια, λέω και στους νέους σήμερα, περνάει ο μεγάλος έρωτας και γίνεται μια μεγάλη αγάπη. Πολύ πιο βαθιά. Πολύ πιο έντονη. Με αυτή είναι που έχει τη μεγάλη σημασία. Να κάνουμε μια δύσκολη ερώτηση. Ευχαρίστω. Πώς αποβάλλατε από το λεξιλογιό σας τη φράση και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε? Δεν έχω χρησιμοποιήσει ορισμένες φορές, αλλά που όχι πολύ συχνά. Σήμερα δεν χρειάστηκε. Να ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπετε. Λέγεται πως όταν σας φέρνει τους λογαριασμούς του σούπερ μάρκετ παθαίνετε κάποια μικρά σοκ. Μα δεν ξέρω εγώ τους λογαριασμούς. Εμένα έτσι μου έχουν πει. Είναι ψέματα, κυρία Μητσοτάκη? Όχι, δεν ξέρω. Αυτό που παθαίνω εγώ είναι ότι δεν παρακολουθώ τις τιμές. Και αυτό είναι, δεν είναι σωστό. Λάθος. Πρέπει να ξέρω. Πρέπει να ξέρω τι γίνεται. Και καμιά φορά πέφτω χοντρικά έξω. Με ρωτάνε πόσο κάνει αυτό. Και εγώ μιλάω προτριετίας ή προπενταετίας. Αυτό είναι λάτωμα για ένα πολιτικό, κύριε Μητσοτάκη. Είναι λάτωμα, ναι. Και γι' αυτό ακριβώς ενημερώνομαι. Φροντίζω να καλύπτω την αδυναμία μου. Κοιτάζει πραγματικά. Όχι, πήγε και ψώνησε φέτος. Πήγε και ψώνησε άλλωστε εγώ. Με σωστά χρήματα μαζί του. Είχα. Πλήρωσα κανονικά. Εγώ στην περίοδο της εξορίας πήγα στην ουρά, δηλαδή, κανονικά με το καρότσι. Ξέρατε στην πόσο περίοδο, κάνουν, αυτό είναι στην το περίοδο της δικτατορίας, εγώ εψόριζα. Όχι όλα. Τα περισσότερα. Δύο φορές την εβδομάδα πήγαινα στη λαϊκή αγορά. Παίρνα ένα ρόβερ παλιό το οποίο είχα και το φόρτωνα. Και πήγαινα στο, ξέρω να ψωνίσω κρέας, ξέρω να ψωνίσω τυρί, ξέρω να ψωνίσω τα πάντα. Κυρίως όλα τα πράσινα. Λαχανικά, πράσινα, όλα τα πάντα. Ξέρω να ψουνίζω. Είναι λίγο περίεργο τώρα εδώ που τα λέμε αυτό. Γιατί και τώρα μου αρέσει. Τα πράσινα, λέω. Και τώρα μου αρέσει. Γιατί πάλι και πρόβλημα, πρόβλημα. Προηγήθηκε. Η συμπάθειά μου προηγήθηκε. Ακούμε τις ερωτήσεις. Σας ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, στην πολιτική σας αποκαλούν δεινόσαυρο. Θα ήθελα μια ερώτηση. Κυρία Μαρίκα, πώς σας αποκαλεί? Ποιο είναι το χαϊδευτικό του, τέλος πάντων? Πάντως δεινόσαυρο δεν με αποκαλεί. Αυτό είναι βέβαιο. Τον βλέπετε πολύ δεινόσαυρο? Να σας ρωτήσω κι εγώ τώρα, τον βλέπετε πολύ δεινόσαυρο, έστω πως τον βλέπετε? Με υπερασπίζετε, βλέπετε. Πάντως είναι ένα είδος που εξαφανίζεται, κυρία Μητσοτάκη. Λοιπόν, το δικό μου δεν εξαφανίζεται καθόλου. Το είδος. Μια χαρά είναι το είδος. Όχι, το είδος των πολιτικών εννοώ. Το είδα. Εξαφανίζεται. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο του Κοπέρνικου? Όχι, δεν έχω. Όχι, δεν έχω. Κανένα. Εγώ έδινα πάντοτε ονόματα. Εγώ είμαι που βαφτίζω. Την τώρα πώς τη λέτε? Α, την τώρα δεν της έδινα ποτέ όνομα. Μόνο η Κατερίνα την Μπόμπο. Καπνίζετε, κύριε Πρόεδρε? Είμαι περίεργο το κάπνισμά μου. Εγώ άργησα να καπνίσω. Θα το πω το χρονικό σύντομα. Δεν κάπνισα μαθητής, δεν κάπνισα φοιτητής, δεν κάπνισα στο στρατό, δεν κάπνισα στον πόλεμο.
άρχισα να καπνίζω το χειμώνα της πείνας στην Αθήνα, το 42. Από εκεί σιγά σιγά κάπνισα περισσότερο, έγινα καπνιστής το 46 και το έκοψα το τσιγάρο το 54. Δηλαδή λίγα χρόνια μετά ήταν ο πρώτος χρόνος του γάμου μας. Ποιος σας βοήθησε αυτό? Κανείς, μοναχός μου. Το έκοψα το τσιγάρο, προφάσισα να το κόψω, το έκοψα. Ήταν αυτό που ρωτούσα τον στρατηγό Ντεγκόλ, λέει, ο οποίος και αυτός το είχε κόψει 100 φορές το τσιγάρο. Τι κάνει στρατηγέ για να κόψει το τσιγάρο? Λέει, ειδοποιώ τη γυναίκα μου και τη γραμματέα μου την άλλη μέρα το πρωί κόβω το τσιγάρο να είναι προετοιμασμένες. Κατά τα λοιπά, περνάς μερικές μέρες δύσκολες και συνηθίζεις. Εκείνο το χρόνο το έκοψα παραμονή πρωτοχρονιάς παίζοντας Chemin de Fer. Την ώρα που έσβησε το φως και είπα θα το ξανανάψω πάλι μετά ένα χρόνο την ίδια ώρα. Αυτό που το είπα έγινε. Έκανα όμως μια παρασπονδία. Ήταν η χρονιά που γεννήθηκε τώρα. Και η γυναίκα μου, η Μαρίκα, τότε για να γεννήσει, γεννούσε σε μια κλινική του Τσακύρογλου, Πατησίων, ένας παλιός, καλός γυναικολόγος, θαυμάσιος άνθρωπος, αλλά και με τρεις μέρες να γεννήσει. Και καθόμουν εγώ απ' έξω τρεις μέρες. Ταλαιπωρηθήκατε τρεις μέρες να γεννήσετε τώρα. Μαζί με τον πάνω τον καημένο. Και τότε κάπνισα. Και μόλις γεννήθηκε τώρα, το σταμάτησα. Τον πρώτο χρόνο δεν κάπνισα, από εκεί και πέρα ελέγχω το κάπνισμα. Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν καπνίζω, λίγους μήνες το χρόνο και πάντοτε λίγα τσιγάρα. Θα μας πείτε, σας παρακαλώ. Δεν λες επίσης ότι... Η γυναίκα μου, η Μαρίκα, είναι εναντίον του καπνίσματος. Ναι, εγώ είμαι εναντίον του καπνίσματος. Και όταν μουρμουρίζει η γυναίκα... Αλλά τρακάρεις το τσιγάρο. Βέβαια, δεν καπνίζω, δεν έχω ποτέ τσιγάρο. Είναι τρακαδόρος. Ναι, είναι τρακαδόρος. Δεν έχω ποτέ τσιγάρο απάνω μου, ούτε φωτιά. Σου αρέσει πάρα πολύ να τρακάρεις το τσιγάρο. Στον νέος πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τσαλδάρη. Καλά, όχι μόνο τον κύριο Τσαλδάρη. Από εκεί τα παίρνει. Εγώ ξέρω τι καπνίζουν όλοι οι φίλοι μου. Ξέρω γιατί είμαι και εκλεκτικός. Δεν παίρνω μόνο τον τσιγάρο. Δεν κάνει τράπα όπου και όπου. Παίρνω μόνο τον τσιγάρο που καπνίζω. Είστε το πιο επώνυμο γνωστό ζευγάρι ευτυχισμένο. Όμως, έφτασε ποτέ να κλείσει το σπίτι? Υπήρξε κίνδυνος ποτέ να κλείσει το δικό σας σπίτι ώστε να συμπεριληφθεί στο βιβλίο σας? Κοιτάξτε, 42 χρόνια γάμου είναι δύσκολα. Και βεβαίως υπήρξαν και στενοχώριες και δυσκολίες σε ένα γάμο τέτοιο. Είναι υποχώρησης και των δύο. Ο γάμος για να σταθεί υποχωρούν και οι δύο. Διότι σκεφτείτε με όλες αυτές τις δυσκολίες που περάσαμε, φυλακές, εξορίες, στενοχώριες, πικρίες, λασπολογία. Για σκεφτείτε τη λασπολογία των τελευταίων ετών, του τελευταίου έτους. Δεν σας λέω τίποτε παραπάνω. Τη λάσπη, τη βρωμιά. Ξέρετε τι σκληρό πράγμα είναι αυτό μέσα στο σπίτι? Τουλάχιστον για μένα που είμαι γυναίκα. Ξέρετε πόσο σκληρό είναι? Δεν περνάνε έτσι από πάνω σας. Τα αισθάνεστε, είναι βαρύ φορτίο. Η κυρία Βόζομπερ. Η κυρία Μπακογιάννη είναι μια νέα πολιτικός, στα χνάρια του πατέρα της φυσικά, αλλά με την προσωπική της αυτοτέλεια. Ήθελα να ρωτήσω, κατά τα χρόνια της ανάπτυξής της, σε ποιον από τους δυο έλεγε τα μυστικά της ή τα παράπονά της? Πάντοτε εξομολογητής είναι η μητέρα. Αλλά εγώ παράλληλα με τα παιδιά μου, όλα τα παιδιά μου, έχω και εγώ πολύ στενό δεσμό. Τολμούν να μου πούν. Το ρώτησα διότι το είστε πρόβλημα. Πολυμελής οικογένεια, αλλά η κυρία Μπακογιάννη κατ' επανάληψη, κατά την ροή του λόγου της, δείχνει να έχει μια μεγάλη αφοσίωση στη γνώμη του πατέρα της. Η Ντόρα έζησε μαζί μου την πολιτική από πολύ μικρή. Θυμούμαι ότι ξεκίνησε και πήγε να μας συναντήσει στην Ολλανδία τότε που κάναμε μια συνάντηση των κοινοβουλευτικών του ΝΑΤΟ με τον Τζάβιτς τότε και με τον Παπασπύρου, τον Μακαρίτη που είχε έρθει να μιλήσει εκεί. Μας έφερε ένα κείμενο με φοβερή χιονοθύελα, υπό άθλιες συνθήκες, μικρό κοριτσάκι 15 χρόνια.